μικρή μου πατρίδα, ρηγμένη στη θάλασσα. Στην πρώτη ματιά μου φαινόσουν πάντα ανάσα, την πρώτη ρητίδα στα μάτια σου διάβασα. Μικρή μου πατρίδα, μικρή μου πνοή. Μικρή μου πατρίδα, γλυκιά και παράξενη, σκληρή και ωραία, ζεστή και κατάξερη. Δυνάστε σωτήρες, σε θέλουν φυλασθένοι, με ξένη την αναπνοή. Χιλιάδες παιδιά σου ρηγμένα στα πέρατα, μακριά απ' τις ρίζες, μακριά κι απ' τα τέρατα. Η πρώτη μαγιά σου μυαλά τετραπέρατα, σου δίνουν φιλί τη ζωή. Κρατάς το ρυθμό σου στον τρίτο το πλάγιο, το όνειρο κάτω στα πόδια σου σφάγιο. Ψηλά στην κορφή σου δοξάζεις τον Άγιο, Χριστέ μου και λόγο τιμής. Στον άνεμο αφέθηκα και στη δική μου γνώμη, ταξίδι μου, ανάσα μου, αρμύρα ωκεανού. Το γέλιο σου ωρεύτηκα σαν ακριβή συγγνώμη. Απόψε παραμώσαμε σε σπίτι αλλού. Απόψε παραμώσαμε σε σπίτι αλλού. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Γεια σας και χαρά σας. Λοιπόν, πρέπει να σας πούμε ότι έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία καθαριότητας ο Δήμος της Καλύμνου. Η Δημοτική Αρχή το έχει πάρει πάρα πολύ ζεστά και καθαρίζει τα πάντα. Όπου υπάρχει έτσι εστία, πηγαίνει και καθαρίζει. Έχει πάρει όλες τις υπηρεσίες, καθαρίζουν, αλλά εμείς θέλουμε να σας πούμε το εξής. Ό,τι και να κάνει η Δημοτική Αρχή, ό,τι και να κάνουν οι επικεφαλείς, εάν δεν βοηθήσουμε όλοι μας, δεν υπάρχει περίπτωση η Κάλυμνος να παραμείνει καθαρή. Και σας το λέω αυτό γιατί έχουμε δει περιοχές οι οποίες έχουν καθαριστεί και την επόμενη μέρα είναι γεμάτες μπουκάλια, χαρτιά. Ό,τι ο καθένας έχει στο χέρι του, ανοίγει το παράθυρο του αυτοκινήτου και το πετάει απ' έξω. Λοιπόν, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα εδώ για αυτή την καθαριότητα που μιλάμε είναι στην περιοχή εκεί του Βουβάλη. Στο λιμάνι, ας το πούμε, το καινούριο λιμάνι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται εκεί. Δεν μπορείτε. Δεν είναι μόνο τα χόρτα, δεν είναι μόνο τα σκουπίδια που θα δείτε και γίνεται πραγματικά, όπως σωστή είναι η έκφραση, μια πραγματική εκστρατεία καθαριότητας. Πρέπει όμως και με τη συνδρομή πια και την αρρωγή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Δήμος και Λιμενικό Ταμείο, καθαριότητα δηλαδή, να δούμε τι θα γίνει και με τα τρέιλερ, τι θα γίνει με τις βάρκες, γιατί υποτίθεται ότι είναι μια
παραλιακή ζώνη που κανένας μπορεί να πάει να περπατήσει. Βέβαια. Να απολαύσει, γιατί έχει μια όμορφη γωνιά. Πάνω έχει αυτοκίνητα. Και είναι γεμάτο, τρέιλερ. Αυτοκίνητα, τρέιλερ, σκάφη, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και δεν φτάνει αυτό. Τα σκουπίδια, βουνά τα σκουπίδια. Σαν να είναι σκουπιδότοπος. Είναι μια δεύτερη χωματερή. Πάνε από εκεί πίσω από ένα μεγάλο όχημα που είναι σταθμευμένο εκεί και πετάνε, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θα το δείτε όμως στην κάμερά μας. Λοιπόν, επισκεφθήκαμε σήμερα το ρωτομείο του Μιχάλη Καραβοκυρού. Μας είπε ο κύριος Κρούσκος. Το γνωστό Φσού, Το Φσού. Το Φσού, ξέρεις από πού είναι όμως. Όχι. Είναι από το φύσημα που έκανε ο συγχωρεμένος ο πατέρας του Γιώργος όταν ήθελε να πετάξουν τους δυναμίτες. Δηλαδή δυναμίτες για το ρωτομείο. Παλιά σκάβανε με κάνε τρύπες με μια σιδερόπλαγα. Και ρίχνανε μέσα δυναμίτες. Βάζε το δυναμίτη, αλλά έπρεπε να ανάψει και το φυτίλι. Ναι. Και έκανε την κίνηση διεύσου. Σου. Έμεινε το παρατσούκι στην Κάλυμνο. Και το έχει και ως. Όλοι, έχει μείνει στην οικογένεια. Ναι. Αλλά αυτό που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί πήραμε ως κίνητρο τη συζήτηση με τον Νίκο τον Γρούσκο της 3K ότι ξεκινούν οι πλακοστρώσεις, μάθαμε ότι από εκεί θα γίνει η προμήθεια της πέτρας. Λοιπόν, δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας. Να το πούμε, μια βιοτεχνία στην Κάλυμνο που ξεκινάει με ένα δυναμισμό και κυρίως μου άρεσε αυτό το πάθος και η φλόγα που έχει ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης και ο γιος του, που θα είναι ο συνεχιστής. Ναι, ναι. Και ο γιος του. Και έχει κάνει και πολύ ωραία σχέδια και χρώματα έχουν οι πέτρες. Πραγματικά είναι ένα λατομείο που μπορεί κανείς να το επισκεφθεί και να δει πολύ ωραία πράγματα. Μου άρεσε αυτός ο παραλληλισμός που έκανε, ότι το παρομοιεί στην πέτρα της Καλύμνου. Με το μαζούτ. Ναι, πετρέλαιο. Ναι, με το πετρέλαιο που βγάζουν. Δηλαδή, και λέει είναι το πετρέλαιο, το πετρέλαιο το δικό μας είναι αυτό. Είναι η πέτρα. Ναι. Είναι η πέτρα. Μάλιστα. Ωραία ρεπορτάζ, θα το δείτε. Ωραία, θα το δείτε. Θα σας θυμίσουμε κυρίως στους Καλύμνιους του εξωτερικού το Καλύμνικο σπίτι. Αυτό το πάθος της κυρίας Φανερωμένη Σκυλά που έστησε ένα Καλύμνικο σπίτι με όλα τα στοιχεία που είχε ένα παλιό Καλύμνικο σπίτι και το επισκέπτονται πάρα πολλοί κόσμος το καλοκαίρι. Κυρίως βέβαια οι ξένοι τουρίστες, οι Καλύμνιοι του εξωτερικού, τα σχολεία το έχουν επισκεφθεί εδώ στην Κάλυμνο και κάνει και μια μοναδική ξενάγηση κυρία Σκυλά. Μοναδική ξενάγηση και πολύ συγκινητική οφείλουμε να πούμε. Και όσο εμείς ήμασταν εκεί ήρθανε τουρίστες οι οποίοι θέλανε να το επισκεφθούν και να ακούσουν και αυτή την πολύ όμορφη ξενάγηση, να μάθουν τα ήθη και τα έθιμα της Καλύμνου. Λοιπόν, το κεντρικό θέμα της πολιτικής κοινής του νησιού μας είναι η πορεία των Δημοτικών Συμβουλίων των πρώτων. Εδώ πρέπει να πούμε ότι για το Δήμο Καλυμνίων ξεκίνησε με έναν τρόπο ανορθόδοξο, πολύπλοκο, περίπλοκο, γεμάτο με εμπόδια το πότε θα ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Επιτέλους. Ήταν τα γνωστά γεγονότα. Τα γνωστά γεγονότα, τα έχουμε σχολιάσει. Ακριβώς. Με την. Τα οποία θα έχουν και μια εξέλιξη στο μέλλον. Λοιπόν, ξεκινήσαμε. Εδώ θα πάμε τώρα, γιατί στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είχε πολύ πολύ ενδιαφέρον, συζητήσαμε την Πέττη και λέμε, έλατε να το συνδέσουμε. Να μην πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο που είχε την ένταση, ούτε και στις τοποθετήσεις, αλλά να πάμε στο πρώτο κομμάτι του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο και αυτό είχε διακοπεί. Που είναι η σύνθεση των επιτροπών, που γίνεται μια συζήτηση με πολύ πολύ ποιότητα και εδώ πρέπει να πούμε για μια ακόμα φορά ότι ο Δήμαρχος κρατάει μια πολύ ωραία θέση και στάση. Είναι η εμπειρία, είναι όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να κινείται σε ήρεμους και ομαλούς ρυθμούς. Γιατί το λέμε αυτό? Να δείτε λοιπόν σήμερα αυτό το κομμάτι του Δημοτικού Συμβουλίου και από την αυριανή μας εκπομπή να πάμε στο πιο πρόσφατο, στο χθεσινό δηλαδή Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είχε πολύ ενδιαφέρον. Ακριβώς. Είχε πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, όλα αυτά βέβαια θα τα δείτε. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι η Δημοτική Αρχή έχει ξεκινήσει και κάνει, καταγράφει τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα. Είναι ένα ρεπορτάζ που θα το κάνουμε και θα σας το φέρουμε να το δείτε. Αλλά εμείς να ειδοποιήσουμε όλους εκείνους που έχουν εγκαταλείψει τα αυτοκίνητά τους και καταλαμβάνουν ένα χώρο στα πάρκινγκ, στα οπουδήποτε τα έχετε δρόμους εγκαταλείψει, να τα μαζέψετε, διότι υπάρχει ένα χαρτάκι πάνω που έχει μπει από τη Δημοτική Αρχή, αν εντός 40 ημερών δεν τα έχετε αποσύρει, θα τα αποσύρει η Δημοτική Αρχή, θα τα πάει σε ένα χώρο, εκεί θα τα αφήσει και μετά βέβαια θα σας στείλει το λογαριασμό, όπου και αν βρίσκεστε. Λοιπόν, φροντίστε να πάρετε τα αυτοκίνητά σας από εκεί που τα έχετε αφήσει. Αλλιώς θα τα πάρει ο Δήμος για να τα καταστρέψει, αφού είναι κατεσταμένα ήδη. Ναι. Θα έρθει αλλά τα έξοδα θα τα πληρώσετε. Θα γίνει κάποιο διαγωνισμό. Ο καθένα ξεχωριστά. Διαγωνισμό, ο οποίο κάποιο εργολάβο ιδιώτη θα τα πάρει για να γίνει ένα, ας το πούμε, σαν ένα είδο ανακύκλωση. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι η ώρα να πάμε στον Δημήτρη Δρόσο να πάρει τα ρεπορτάζ, να μα τα βάλει στη σειρά και μετά επανερχόμεθα.
Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Να πάμε. Με την εκστρατεία καθαριότητας που σας είπαμε, εκεί στο νέο λιμάνι του Βουβάλη, εκεί επιστατούν βεβαίως ο Παντελής ο Ζωήδης, ο αντιδήμαρχος, αλλά και ο Μικές ο Ζηρούνης που τρέχει μετά. Ναι, βεβαίως. Τρέχει μετά από εντολή του δημάρχου, του κυρίου Δημήτρη Διακομιχάλη, τρέχει παντού, για πολλά θέματα. Εδώ τώρα είναι το θέμα της καθαριότητας. Θα δείτε εικόνες που δεν θα σας αρέσουν καθόλου. Ναι, εδώ πρέπει να πούμε ότι και ο κύριος Ζωήδης και ο κύριος δεν ήταν σε άλλους χώρους. Ναι, καλά, δεν έχει σημασία. Όταν θα καθαρίσει η περιοχή, θα πάμε να μιλήσουμε, γιατί μας είχαν δώσει ένα στοίχημα τελικά, ότι θα δείτε πράγματα τα οποία δεν θα πιστεύετε. Λοιπόν, νομίζω ότι μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Ακριβώς. Και το θέμα είναι και εμείς να βοηθήσουμε διαφορετικά, ό,τι και να γίνει. Όσο και να καθαρίσουν οι άνθρωποι της καθαριότητας που ήταν εκεί μέσα στον ήλιο και καθάριζαν, δεν θα διατηρηθεί η κάλυνος καθαρή, εάν δεν βοηθήσουμε και εμείς. Πάμε. Με το φακό του Κάλυνος News ήρθαμε στη νέα παραλία εδώ του Βουβάλη, όπου γίνεται η καθαριότητα. Από τους συμβασιούχους του Δήμου Καλυμνίων. Έχουν έρθει εδώ, βλέπετε τι γίνεται, καθαρίζουν τα φορτάρια. Υπάρχει εδώ πάρα πολύ δουλειά και οφείλουμε να πούμε ότι θα πρέπει να μαζευτούν και τα πάντα, γιατί εδώ πάνω έχει γίνει και πάρκινγκ, έχει γίνει και ένα πάρκινγκ για τα... Για τα τρέιλερ, για τα σκάφη. Όλα αυτά πρέπει να φύγουν από εδώ. Ήδη έχει ξεκινήσει ο Δήμος και καθαρίζει την περιοχή. Βλέπετε εδώ τους ανθρώπους που καθαρίζουν. Αλλά δυσκολεύονται από όλα αυτά τα τρέιλερ που υπάρχουν εδώ. Κοιτάξτε, βάζουν τα χέρια τους από κάτω, προσπαθούν να μαζέψουν τα χόρτα. Καλημέρα! Τα μπουκάλια. Καλημέρα! Καλημέρα, κύριε Καλημέρα. Λοιπόν, μόνο μισό λεπτό θα σας διακόψουμε από την εργασία σας. Τι κάνετε? Εδώ. Διαταγή του κύριου Ζωήδη να καθαρίσουμε την παραλία. Όλοι. Αυτό που είπε τώρα η κυρία Μαΐλη, ότι αυτό εδώ δεν σας εμποδίζει τώρα. Θα το μεταφέρουμε να καθαρίσουμε και θα ξαναμπεί πάλι στη θέση. Θα το μεταφέρετε εσείς. Ναι, είναι κλειδωμένο, να με το τρίξουμε λίγο να καθαρίσω από κάτω. Άρα να κάνουμε και έκκληση. Όπως κάναμε εσείς τα τρία. Βέβαια. Τα άλλα τρία τα έχω βγάλει και τώρα θα ξαναμπούν στη θέση. Θα καθαρίσετε και την απέναντι πλευρά. Γενικά εικόνα απέναντι. Ναι. Πρέπει να φύγει ο γερανός καλαφάτης, να βγούμε πάνω και να το καθαρίσουμε. Με την εμπειρία σου έχουμε πολύ παράσχο, πολύ δουλειά, ε. Ναι. Εντάξει. Για να καθαρίσει, ναι. Θέλει δουλειά, ε. Θέλει δουλειά. Λοιπόν. Είναι άλλο συνεργείο είναι μέσα. Άλλο συνεργείο. Έχει και άλλο συνεργείο μέσα. Καμία. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή δουλειά. Καλή δουλειά, παιδιά. Την εικόνα εκεί είναι. Κοιτάξτε, ένα δεύτερο συνεργείο, πόσα σκουπίδια έχει συγκεντρώσει εδώ. Δηλαδή εδώ ήταν ένα σκουπιδότοπος και είναι, γιατί αν δούμε και πίσω από αυτά τα πολύ μεγάλα οχήματα, πραγματικά είναι εστία σκουπιδιών. Λοιπόν, και αναρωτιέται κανείς, εδώ πετάμε τα σκουπίδια μας, κοιτάξτε οι άνθρωποι τι έχουν βγάλει. Έχουμε δύο εικόνες, Μπέτη. Μία εικόνα είναι αυτή η οποία είναι απίστευτα όμορφη. Βέβαια. Ένα λιμάνι μοναδικό και από την άλλη είναι... Και από την άλλη, εδώ. Εδώ, αυτό. Δηλαδή... Σε όλο το μήκος αυτής της νέας... Ναι, εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτά είναι... Τα μαζέψαν τα παιδιά, έτσι. Τα μαζέψανε, ναι. Τα μαζέψανε. Και κοιτάξτε πόσες σακούλες, πόσα σκουπίδια, πόσες καρέκλες, πόσα... Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και συνεχίζουν οι άνθρωποι. Κοιτάξτε εδώ. Πίσω από αυτό το τεράστιο όχημα, κοιτάξτε, έρχονται εδώ και πετάνε τα σκουπίδια τους. Λοιπόν, τι να πει κανείς. Δηλαδή στο λιμάνι του νησιού μια χωματερή. Στο λιμάνι του νησιού μια δεύτερη χωματερή. Εδώ απέσια. Εδώ βαλίτσες. Εκεί μπουκάλια. Εκεί σκουπίδια. Απίστευτα. Απίστευτη εικόνα. Που θα μπορούσε να είναι ένα υπέροχο μέρος. Να περπατά ο κόσμος εδώ. Να περνάνε οι τουρίστες. Είναι και το λαφάσι δίπλα. Το κύριο χαρακτηριστικό γνώσμα της Καλύμνου, πέρα από τη θάλασσα, πέρα από τα σφουγγάρια, πέρα από την σχολή, την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, πέρα από τις εκκλησίες μας, πέρα από τον οξύθυμο χαρακτήρα των Καλυμνίων, πέρα από το άτακτο... Που οφείλεται σε αυτό που θα πούμε και το οξύθυμο πέρα από του χαρακτήρα. Το άτακτο και το απίθακτο των Καλυμνίων είναι... Η πέτρα. Η πέτρα της Καλύμνου που αυτή ίσως έχει κάνει και έχει σκληραγωγήσει και τους Καλύμνους τόσο πολύ. Γιατί δεν βλέπεις και εύκολα τόσο δυνατούς ανθρώπους να βουτάνε στο βάθος της θάλασσας για τα σφουγγάρια, να κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Είμαστε σκληροτράχυλοι όλοι. Ίσως να είναι και αυτό που λες. Οφείλεται και ναι, στην μορφολογία του εδάφους. Είναι πέτρα από εδώ, πέτρα βέβαια, από εκεί. Βέβαια, παντού πέτρα, όπου και να γυρίσεις πέτρα. Και γίνεται ο χαρακτήρας μας πέτρινος.
Όχι. Ναι, παιδιά, σκληρό. Δεν έχουμε ευαισθησίε. Είναι δυναμική. Ναι, ναι, όπω εγώ, ρε παιδί. Είμαι πολύ σκληρό, πάρα πολύ σκληρό. Αλλά είμαι και πολύ ευαίσθητο. Sensitive που λένε. Λοιπόν, λοιπόν, να πάμε να δούμε στον κύριο Καραβοκύρο τι ωραία πράγματα κάνει και μπράβο στο Μιχάλη και στο γιο του. Νομίζω ότι σε λίγα χρόνια θα δείτε, μπορεί να έχουμε και εξαγωγές. Ναι, μακάρι. Με το φακό του Καλύπνος Νιούς επισκεφθήκαμε το λατομείο του κυρίου Μιχάλη Καραβοκύρου, γιατί μάθαμε ότι ξεκινάνε οι πλακοστρώσεις. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ να δούμε αν υπάρχει πληθώρα πέτρας και δεν θα υπάρξει πρόβλημα για να ξεκινήσουν οι πλακοστρώσεις. Κύριε Καραβοκύρε, καλή σας μέρα, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαστε. Να συμπληρώσω σε αυτό που είπατε, λατομείο. Ναι. Υπάρχει και στο λατομείο μου κοπή και μορφοποίηση λίθων. Είναι η καινούργια μας δουλειά που έχουμε ξεκινήσει. Καινούργιο εργοστάσιο στην ουσία για την πέτρα μας. Για το πετρέλαιο που έχουμε σε αυθονία. Όσο αφορά για το έργο, είμαστε πλήρες καλυμμένοι από ποσότητα, έχω τεράστια ποσότητα από θέματα. Ναι. Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα, περιμένουμε από το Δήμο να μας ορίσουν ποιο κομμάτι είναι για να ξεκινήσουμε, να κάνουμε την τοποθέτηση. Γιατί εμείς είδαμε, προετοιμάζοντας το ρεπορτάζ, είδαμε ότι έχετε πέτρες. Αυτή την πέτρα την καλλινική που λέμε, αλλά έχετε κόψει και πέτρες πολύ ωραίες, εξάγονες. Έχουμε βγάλει πολλά είδη πέτρας, τα οποία για πολλούς μπορεί να είναι πρώτη φορά τα βλέπουν αυτά εδώ. Επειδή μ' αρέσει η δουλειά στην ουσία. Μ' αρέσει, είμαι πολύ καψούρης με τη δουλειά μου. Μπράβο, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Και θα προσπαθήσω τη δουλειά αυτή εδώ να την πάω στα ύψη. Θέλω να την πάω στα ύψη, πρέπει να το καταλάβουν ότι πρέπει να πάει στα ύψη αυτή η δουλειά. Είναι το πετρέλαιό μας και χωρίς να το διεκδικεί κανένας Ερντογάν, δικό μας. Α, κάνεις τη μεταφορά δηλαδή, ε. Ναι, μεταφορά. Αυτό είναι το πετρέλαιό μας. Πρέπει, θέλουνε, δεν θέλουνε, πρέπει να το καταλάβουν. Το σαβουνά, ότι το σαβουνά που έχουμε. Πρέπει να την πάμε μπροστά την ιστορία. Θα το πω άλλη μία φορά αυτό το πράγμα. Πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη για αυτές τις δουλειές. Αυτές είναι οι δουλειές που μπορούμε να τις πάμε στα ύψη. Να προσπαθώ να δείξω τι μπορούμε να φτιάξουμε σε αυτό το υλικό. Εάν θα το κοιτάξετε, έχω φτιάξει πολύ ωραία κοντά πράγματα. Πάμε πιο κοντά. Και με διάφορους χρωματισμούς. Αυτό είναι το πλακόστρωτο που θα φαίνεται. Ναι. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο είναι. Είναι. Και παχύ, Μιχάλη, βλέπω. Ναι, αυτές σε πάγκους. Και να είναι και ανθεκτικές. Και κοιτάξτε ποια είναι η πολυτέλειά μας. Ναι. Εγώ έπιασε και έκοψα ένα. Αυτό το πεθετούσανε παλιά. Ναι. Το λίγο. Το λίγο. Εγώ κατάφερα να φτιάξω την πέτρα. Να είναι λίγο άγρια. Όχι λίγο άγρια. Εσύ αυτό εδώ το βλέπεις ότι είναι φυσικό. Δεν επεξεργάστηκε. Μάλιστα. Νομίζω ότι βγήκε το πέτρωμα. Είναι αυτό που λες, το έχεις μεράκι, μωρέ, Μιχάλη. Μπράβο. Τα καντούνια σου εδώ τι είναι, Μιχάλη? Κοιτάξτε, εδώ έχω φτιάξει φυσικές γωνιές, οι οποίες φαίνονται ότι είναι παμπάλες. Είναι από τα χέρια μας από τους ανθρώπους φτιαγμένα. Έχουμε ήδη χρωμάτων, έχουμε μεγάλη ποιότητα, ποικιλία πετρωμάτων. Ναι. Όσο αφορά για το πέτρωμά μου, επειδή αυτό ίσως είναι και δώρο του Θεού, το πέτρωμα που έχω εγώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα. Το θέμα του μπες. Ναι, το χρώμα. Το μπες πέτρωμα, αυτό. Και λόγω ότι το βουνό μου είναι κρυστάλλινο. Τι ωραίο που είναι. Εντυπωσιακό. Δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα και το φέρνουν μόνο από Συρία. Αυτό μπορείτε να μπείτε σε αυτά τα Facebook. Ναι. Να τα δείτε. ότι δεν κυκλοφοράει στην Ελλάδα, το φέρνουν μόνο από Συρία. Το μπες. Τι λέει, ρε παιδί. Και εμείς το έχουμε εδώ, ε. Εμείς το έχουμε εδώ. Εδώ, Μιχάλη, τα καντούνια σου τι είναι τώρα εδώ, ε. Λοιπόν, κοιτάξτε. Τα καντούνια, αυτό είναι ένα καινούριος τύπος που φτιάχνω εγώ καντούνι. Το τυποποιημένο καντούνι είναι αυτό που ξέρουμε όλα μας. Ναι. Εγώ φτιάχνω καντούνια τώρα σε αυτή εδώ την μορφή που φαίνεται ότι είναι φυσικό καντούνι. Ναι. Δεν το επεξεργάστηκε κανένας. Φτιάχνουμε για ποσοσχές. Τις γωνίες, ναι. Έτοιμη γωνιά για να μην κολλιέται εδώ όπως το κάνουν παλιά. Έχω φτιάξει. Εδώ είμαστε τώρα. Έχω φτιάξει κυβόληθους. Πάλι φυσικούς. Έχω καταφέρει να πιάσω μια παραγωγή τώρα στα εξάγωνα. Ναι. Τα εξάγωνα στην ουσία τα είδα από τα θυμεντένια αυτά. Ναι. Και
Προσπάθησα, έφτιαξα τρόπο. Όχι, είναι εντυπωσιακά. Εγώ φαντάζομαι τώρα. Φαντάζομαι ένα καλτερίμι τώρα έτσι με αυτά. Μπορείς να φτιάξεις διάφορες. Ό,τι θέλεις. Και εννοείται ότι αυτό εδώ το πράγμα είναι. Μιχάλη, πάλι... το πάχος. Κοιτάξτε, το πάχος μπορώ να το κάνω και. Όχι, είναι ανθεκτικότατο. Είναι ανθεκτικό αυτό για. Δες ποικιλία εδώ, ρε παιδί μου. Δες εδώ. Έχουμε φτιάξει. Και αυτό, πόσο παχύ είναι. Κοίτα. Πολύ ωραία. Όλα αυτά εδώ είναι, φαίνεται φυσικό. Γεια στα χέρια σου, ρε Μιχάλη. Μπράβο σου. Όχι, να σου πω. Δεν είναι γεια στα χέρια μου, γεια και στους ανθρώπους. Εντάξει, οι αποχρώσεις των πετρωμάτων είναι καταπληκτικές. Ναι. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν τα έχει αξιοποιήσει κανένας. Κοιτάξτε πέτρα. Έχεις γούστο. Ναι. Λοιπόν, Πέτη, νομίζω ότι αυτό που είπε ο Μιχάλης προηγουμένως, ναι. ότι πρέπει μια τέτοια επιχείρηση σε ένα νησί αιγιοπελαγίτικο να αναπτυχθεί, έτσι. να προβληθεί. Ένας άνθρωπος που έχει αυτό το μεράκι και την... Να εξαγωγές, στο βάθος, Μιχάλη, βλέπω έναν ψηλό εκεί, έναν παιδαρά. Ποιος είναι τώρα αυτός? Είναι... Ο Γιώργος ο διάδοχος? Ο συνεχιστής. Είναι ο συνεχιστής, είναι τέταρτη γενεά. Τι λες? Αυτή τη δουλειά θέλουνε, πολλοί δεν θέλουνε, τη δικαιούμε. Είμαστε τέσσερις γενναίες. Εγώ θυμάμαι τον πατέρα σου, το θυμάμαι από τον Άγιο Θεολόγο. Μου, ο παππούς μου, τώρα ξεκίνησε ο γιος με τις κόρες, με την κόρη. Μπράβο, Γιώργο, τι γίνεται, εδώ θα μείνεις? Εδώ. Γιατί ήσουν στο Τάρπον, δεν ήσουν? Ήμουν. Τώρα, εδώ. Συνεχίζουμε και πάνω, συνεχίζουμε εδώ. Εδώ είναι η δουλειά, εδώ είναι. Μπράβο, ρε Γιώργο. Μπράβο. Μιχάλη μου. Εμείς ευχαριστούμε γιατί είναι. Ναι, τα βλέπαμε. Είναι απίθανη παραγωγή. Λοιπόν, πώς θα το κλείσουμε, κυρία Μαΐλη? Θα ρωτήσω εγώ, οι πλακοστρώσεις της Καλύμνου με ποια πέτρα θα γίνουνε? Ελάτε εδώ. Α, πήγε στο ζουμί της συνέντευξης μας, έτσι. Γι' αυτό είναι ένα που θέλω, όπου μου πει ο Δήμος θα του φτιάξω ένα τέτοιο, για να δείξει την αγριάδα του νησιού μας. Αυτή είναι η αγριάδα του νησιού. Α, είσαι και στα γλυπτά δηλαδή, έτσι. Μια πρόταση. Λοιπόν, ποια είναι η πέτρα τώρα? Η πέτρα είναι αυτή εδώ. Υπολογίστε ότι έχει αυτές τις αποχρώσεις. Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Δεν γλιστράει, ναι. Δεν είναι όπως εδώ. Μπράβο, είναι αυτό. Το άγριο. Είναι... Ναι, νομίζω ότι είναι η ώρα, το τέλειο είναι, τέλειο είναι. Ναι. Είναι η ώρα να κλείσουμε το ρεπορτάζ μας. Και μπορούμε να σας βάλουμε και βραχόκηπους με ό,τι λουλούδια θέλετε πάνω. Ό,τι λουλούδια νομίζετε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Έτσι να έχεις το δυναμισμό, αυτή την έμπνευση. Και να ξεκινήσουν και άμεσα οι πλακοστρώσεις. Λοιπόν, ερχόμενος κάποιος για να κάνει ένα ρεπορτάζ στο λατομείο του Καραβοκυρού του Φσού, νιώθηκε μία συγκίνηση που ο γιος του Μιχάλης πήρε αυτή τη μεγάλη φωτογραφία του αείμνηστου Γιώργου Καραβοκυρού εν ώρα δουλειάς. Ένας άνθρωπος που από τα χέρια του έχουν φύγει χιλιάδες, εκατομμύρια τόνοι πέτρας και αδρανών υλικών. Και έχω την εντύπωση ότι όπου και αν βρίσκεται, και από ψηλά δηλαδή, θα αισθάνεται ιδιαίτερα ικανοποιημένος, γιατί ο γιος του, τα εγγόνια του, συνεχίζουν αυτό που εκείνος πρώτο ξεκίνησε. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ για όλα. Να είσαι καλά. Σε αυτό τα χρωστάω όλα. Φανερωμένη σκυλά. Ναι, το καλλιμνικό σπίτι που το έστησε με πολύ μεράκι εδώ και αρκετά χρόνια η κυρία Φανερωμένη σκυλά και είχε πάρα πολύ δίκιο. Μάζευε όλα αυτά τα αντικείμενα από τα παλιά καλλιμνικά σπίτια. Τη βοήθησαν και πάρα πολλοί συμπατριώτες μας, οι οποίοι της έδωσαν τέτοια αντικείμενα. Έστησε ένα καλλιμνικό αυθεντικό σπίτι εκεί στον δρόμο που πηγαίνουμε για τον Άγιο Σάββα και είχε απόλυτο δίκιο, γιατί οι επισκέψεις που γίνονται και ιδιαίτερα τον Αύγουστο, όπως μας είπε η ίδια, είναι πάρα πολλές από τους τουρίστες, από τους καλλιμνιούς του εξωτερικού που θέλουν να θυμηθούν τα παλιά καλλιμνικά σπίτια που τώρα σήμερα δεν υπάρχουν. Είναι ελάχιστα και κανένα δεν είναι όπως ήταν παλιά. Λοιπόν, η κυρία Φανερωμένη Σκυλά κάνει μια πολύ ωραία ξενάγηση και δείτε την, να καταλάβετε κι εσείς.
Με το φακό του Κάλυμνος News επισκεφθήκαμε το Καλύμνικο σπίτι. Ένα σπίτι που διατηρεί την παράδοσή μας, την παράδοση την Καλύμνικη. Και επειδή ακριβώς εμείς θέλουμε να το αφιερώσουμε στους Καλύμνιους, όπου δεν βρίσκονται στο νησί μας και βρίσκονται σε όλα τα πέρατα της γης, ήρθαμε εδώ στην κυρία Φανερωμένη Σκυλά, η οποία καταπληκτικά ξεναγεί όλους σε αυτό το Καλύμνικο σπίτι. Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Μπέτη. Καλημέρα κύριε Μαμά. Όλα καλά. Όλα καλά. Πώς πήγε το καλοκαίρι? Κοιτάξτε, όπως κάθε χρόνο εδώ και 21 χρόνια που είμαστε ανοιχτά, στις αρχές είναι ο κόσμος είναι λίγος. Μετά πια από το 25 Ιουλίου και πέρα, ναι, και όλο τον Αύγουστο έχει πάρα πολύ κόσμο. Και τι σας λέγανε, ποιες ήταν οι εντυπώσεις τους? Εντάξει, οι εντυπώσεις πάντα είναι καταπληκτικές. Συναισθηματικά, δηλαδή γυρίζουν πίσω το χρόνο και αυτό τους κάνει να συγκινιούνται και να δακρύζουν. Τους αρέσει πολύ. Τους αρέσει. Και ο τρόπος που εσείς ξαναγείτε, έχετε έναν ειδικό τρόπο. Τώρα βέβαια είναι η κόρη μου που κάνει ξενάγηση και αυτή καταπληκτικά. Όσοι έρχονται οι επισκέπτες ενδιαφέρονται πάρα πολύ και τους αρέσει πάρα πολύ. Εγώ αν κάποια φορά χρειάζεται να έρθω, έρχομαι αν έρχονται κάποιοι επισκέπτες οι οποίοι τους φέρνουν κάποιοι. Είναι ειδικοί επισκέπτες, ξέρω εγώ, φίλοι του νησιού μας και θα πρέπει να μιλήσω με συνεργάτες. Εμείς θέλαμε να είναι αυτό που λέμε γνήσιο. Ακριβώς. Το original, λένε οι Ιγλές. Λοιπόν, ξεκινήστε, σας ακούμε. Έτσι, ας πούμε έτσι, δύο λόγια γρήγορα. Όπως βλέπετε είμαστε στο δωμάτιο το νηφικό. Τα έθιμα του γάμου λέμε εδώ. Οι νύφες παλιά δεν έβαζα σε έξοδα το γαμπρό. Με το καλό φόρημα παντρευότανε, με το καβάι. Αρχαιοελληνική φορεσιά το σχέδιό της, δηλαδή λιτό και κομψό. Στα νεότερα χρόνια περίπου 1920-1930 έβαλαν το ευρωπαϊκό. Εδώ το ονομάσαμε το καλύμνικο φόρεμα. Πάντα τσεμπέρι καλυμιές φορούσανε. Ντροπίανε μαλλιάρες. Φορούσα λοιπόν το τσεμπέρι και είχε δύο όψεις. Οι λεύτερες να φορούν το βυζαντινό αιτό που δείχνει την ελευθερία, ενώ οι παντρεμένες να φορούν το στεφάνι με τα δυο πουλάκια. Βλέποντας μια κόρη καταλάβαινε αν ήταν διαθέσιμη ή μη διαθέσιμη. Τη μέρα του γάμου ανοιχτό το τσεμπέρι οι ρέντες να φώνουν τα χρυσά και ο λαιμός, ενώ καθημερινά το έβαζαν έτσι με αυτόν τον τρόπο, αν και είχαν και συμβολισμούς. Ή έτσι με αυτή την πλευρά ή έτσι. Αλλά εντάξει, δεν έχουμε το χρόνο τώρα για να σας τα πω. Πάντα μαναμένο φανάρι πήγαιναν οι προξενητές να κάνουν την πρόταση γάμου στο σπίτι της νύφης αλλά και του γαμπρού. Έκαναν πρόταση η οικογένεια της νύφης γιατί είχαν τη δυνατότητα, είχαν την πρίκα, τα σπίτια, τα καλά, όλο ποτέ μπορούσαν να ζητήσουν ένα καλό γαμπρό. Αυτά ήταν πλικοσύμφωνα. Φροντίζαμε και φροντίζουμε ακόμα και με όλα τα δύσκολα να φτιάχνουμε για τα σπίτια μας κορίτσια. Να φτιάχνουμε για τα κορίτσια μας σπίτια. Βέβαια το πρωτοσύμφωνο της πρωτοκόρης που είχε πάρει και όλα, της έδιναν όλα τα γονικά, της τα γράφαν όλα, αλλά κάτω κάτω μια ρίση που έλεγε το γονικό μου στο γονικόν και ομιγαίνεται, δεν κάνετε παιδιά, αυτά να γυρίσουν πίσω. Δεν έχει δικαίωμα ο γαμπρός και η οικογένειά του, ανήκαν στην οικογένεια. Έτσι διασφαλίστηκε η οικογένεια και η περιουσία. Βέβαια, να πούμε ότι την πρίκα τη δίναμε στον γαμπρό τον καλό, ανάλογα την αξία του, αλλά να το που λένε δεν έπιανε. Πήγαινε από χέρι σε χέρι, την έδινε στη μάνα του, η μάνα του στις κόρες της και έτσι πήγαινε. Και όλοι μαζί παίρνανε την πρίκα που χρειαζόταν. Λοιπόν, ναι, ήταν το κρεβάτι το νηφικό, τραγούδια και πενέματα στην Κάλυμνο μέχρι και σήμερα. Κρατούμε τα έθιμά μας. Πρώτα όμως καλούμε τον Χριστό και την Παναγιά να ευλογήσει το γάμο. Α, ήρθε η ώρα, α, η καλή και η ευλό και η ευλογημένη. Από την ευλόγη ο Χριστός με το δεξί του χέρι. Α, Παναγιά μου, δώσ' τους χρόνια, α, σαν τις λεμονιά στα κλόνια. Σας είπα λίγα. Εδώ βλέπετε τη γυναίκα με το σουφρά του πολίτικο. Έτσι κουβολούσαν τα δώρα του γάμου. Έκανε γάμο μια οικογένεια, έπρεπε να βοηθήσουν και οι συγγενείς και οι γειτόνοι. Κουβολούσαν λοιπόν τα ψωμιά του γάμου, τα ξύσματα, αλλά και ένα γαλούνι κρασί. Με αυτόν τον τρόπο βοηθούσαν.
Εδώ βλέπουμε το κρέβατο, το γκράτο. Οικογένειες μεγάλες στην Κάλυμνο, ό,τι στείλει ο Θεός, έτσι έλεγαν. Έτσι λοιπόν μια οικογένεια το 15 παιδιά ήταν κάτι συνηθισμένο. Οικογένεια μαμουζέλων εδώ. Όπως έχω μάθει όμως, η οικογένεια Καλία έκανε μέχρι λέει 24 παιδιά. Κοιμόντουσαν όλοι μαζί στον κράτο, βέβαια αυτός είναι μικρός, δείγμα είναι. Ο πατέρας έξω-έξω η μάνα, τα παιδιά κατά ηλικία και από πάνω πάντα το μωρό στην κούνια. Ήταν η δεύτερη μάνα, στην αγκαλιά της τα θρέψαμε τα παιδιά. Η μάνα τη νύχτα κοιμόταν έτσι και βάζε το στο προσκεύαλό της το κούνιστρο να ανεφουγκράζεται, να πάρει είδηση για να μην ξυπνήσει η φαμίλια της, να είναι ξεκούραστη. Εκείνη αν ήταν ξυπνηθεί όλη τη νύχτα, έπρεπε, έτσι έπρεπε να γίνει. Η μάνα η Καλυμνιά ήταν ο βράχος όλων. Την ημέρα όμως πάντα άκουγες τα νουρίσματα, γιαγιάδες και μανάδες, τραγουδία να νουρίσματα που υπάρχουν πολλά. Κοιμήσου χαϊδεμένο μου, κοιμήσου νιώ φεγγάρι, να μεγαλώσεις λιωρίς, να πάει στο σφουγγάρι. Νάνι, 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 ύπνον ελάφρυ να κάμεις. Λοιπόν, εδώ είναι η καθημερινή ζωή. Ο παλιός τρόπος ζωής. Τα πρώτα σπίτια δηλαδή είχαν όλα αυτά τα αντικείμενα μέσα. Βλέπουμε ότι ήταν μικρά τα σπίτια, αλλά για μεγάλες οικογένειες. Έτρωγαν από ένα πιάτο στο σουφρά. Έπιναν νερό από ένα ποτήρι, ένα κατσαρόλι πίνανε νερό. Σαν τη Θεία Κοινωνία όλοι μαζί γύρω, όλοι μαζί. Αυτή ήταν η θέση. Έτσι στόλιζαν τα καλά πιάτα, στολίδια της χαράς ήτανε. Όταν όμως είχαμε πένθος και έρχονταν το χαμπάρι για τους φουγγαράδες, τα πιάτα γύριζαν ανάποδα. Έδειχναν λοιπόν ότι αυτό το σημείο, το σπίτι πενθεί. Οικολόγοι παλιοί. Με αλάτι της θάλασσας έκαναν την οδοντόκρεμα. Έφεραν το αλάτι από τις γούρνες, το βάζα χάμω σε καθαρό μαντήλι και έβαζα μπουκάλι πάνω και τρίβοντας λοιπόν το μπουκάλι, το αλάτι γινόταν ψηλό, σάλιαναν το δάχτυλο, έτρεβαν τα δόντια. Έβαζαν όμως και γαρίφαλο να πάρουν τη μυρωδιά, η ανάσα να μου σχοβολάει. Και μια φορά την εβδομάδα ή όποτε χρειαζόταν, έτρεβαν τη σουπιά στο κόκαλο, βγαίνει μια σκόνη, φωσφορικό κάλιος, κάτι σαν σόδα. Έκανε λοιπόν και τη λεύκωσε το δόντιο. Λοιπόν, εδώ είναι η παρατσά. Συνοπότζα τσικλετζιά. Έτσι άναβε φωτιά, δεν είχαμε ούτε δάση, νανοδάση έχει το νησί μας, νανοδάση είναι τα, όλα τα, αυτά τα φρύανα. Οι κλαδοφόρες τα έφερναν τα κλαδιά και τα συνοπόδια από τα ψηλά από τα βουνά. Ανέβαιναν ψηλά, ξερίζωναν τα κλαδιά, έφτιαχναν τεράστια δεμάτια και όταν άρχιζε να χαράζει ψηλά γύρω γύρω από την Κάλυμνο, άκουγες τραγούδια. Κοιτάζοντας ψηλά οι επισκέπτες ειδικά, αυτό που έβλεπαν το θέαμα ήταν κάτι ανεξήγητο. Δέντρα που περπατούσαν και τραγουδούσαν. Ήταν οι κλαδοφόρες που κατέβαιναν κάτω προς τα σπίτια τους. Είχε βέβαια γυναίκες που περίμεναν μωρό. Αλλά στο βουνό ανέβαιναν, οι ανάγκες ήταν πολλές. Έπρεπε λοιπόν να ανεβούν, να φέρουν τα κλαδιά, να ψήσουν το ψωμί της εβδομάδας και να μαγειρέψουν και το φαγητό. Μεγάλες φαμίλιες. Υπήρχαν όμως αυτοί που περίμεναν το μωρό τους καμνή μαζί της. Γιατί αν την έπιαναν λοιπόν εκεί να βάλει κάτω το σκαμνί και να καθίσει πάνω και πιέζοντας τα χέρια να δώσει όθηση, να μπορέσει το μωρό να βγει, να το πάρει και πέτρα στην πέτρα καθαρή να κόψει τον οφάλιο λόρο. Μετά να το δέσει τον κόμπο, να σεντονιάσει το μωρό και να κατεβεί και με τα κλαδιά στο σπίτι της. Δύναμη και θέληση για αυτές τις γυναίκες. Χαιρόμενος είναι εδώ. Ήταν το μίξερ της εποχής. Έβαζα λοιπόν Τετάρτη και Παρασκευή το κρυθάρι και το στάρι, ώστε να φτιάξουν το αλεύρι για όλη την εβδομάδα που θα ζυμώσουν το ψωμί και θα το ψήσουν. Όταν γυρίζω μήλος, άκουγε στις γυναίκες εκείνη την ώρα παραπονεμένα τραγούδια να καλημερίζουν τους φουγγαράδες τους, τα ονομάσαμε τα καλημερίσματα. Καλημερίζω και πονώ, με το όνομά δε λέω, γιατί αν το πω και το όνομα, βουρκώνομαι και κλαίω. Ήταν ο πόνος της ψυχής.
Το ψυγείο μας είναι αυτό, το φανάρι. Έχουμε πάρα πολλά σπήλαια, λένε ότι έχουμε περίπου 50 μικρά μεγάλα, κάποια στιγμή θα αξιοποιηθούν. Το μέλι μας από τα καλύτερα που υπάρχουν, γιατί έχουμε ποικιλία βοτάνων τα οποία μοσκοβολούν, είναι θεραπευτικό το μέλι της καλύμνου. Εδώ είναι η βοσκή μας, τα ζώα μας, πάλι και αυτά με τα βότανα τρέφονται, οπότε μοσκοβολάει και το κρέας τους, και το τυρί μυζήθρα και το καλαθάκι και το σκληρό τυρί, αλλά και η κοπανιστή μας και ό,τι άλλα παράγωγα φτιάχνουν. Βέβαια παλαιότερα έφτιαχναν και το τουρουμοτήρι. Η ταραζίκα, η τσαμπούνα, τα μουσικά αρχαίγωνα όργανα του νησιού μας και ελάτε από εδώ. Εδώ είναι μια γωνιά μικρή αλλά με μεγάλη ιστορία. Είναι η ιστορία του νησιού μας, η ιστορία των Σφουγγαράδων. Κόρη καπετάνιο Σφουγγαρά, οπότε έχω βιώματα, έχω ζήσει αυτή τη ζωή. Δύσκολος τρόπος, κουραστικός με τους γυμνούς δίτες που αρχίσαμε. Ο πιο δύσκολος όπως λένε οι Σφουγγαράδες, μια ανάσα, κατέβαιναν τόσο πολλά μέτρα, κρατούσαν λοιπόν εκεί κάτω στο βυθό, να ξεριζώσουν όσο γίνεται πιο περισσότερα σφουγγάρια, αλλά πόσο να αντέξει η ανάσα. Και 3 και 3,5 λεπτά άπνεα κάποιοι. Μεγάλες αντοχές και τα παιδιά εξασκούνται από παιδιά. Όταν ανέβαινα πάνω, ήταν μισολιπόθυμοι και παγωμένοι. Έπαιρνα βαθιά ανάσα να συνέλθουν και συνέχιζαν αυτό από το χάρμα μέχρι το βράδυ. Δεν είχαμε βέβαια και τόσο πολλά σφουγγάρια να βγαίνουν ώστε η οικονομία μας να είναι ανθυρή. Έτσι λοιπόν όταν ήρθε το σκάφανδρο σε κάποια χρόνια, το μηχάνημα, αυτό έφερε και χρήμα και θάνατο, τα μοίρασε και τα δύο στο νησί μας. Χρήμα γιατί μπορούσαν να κατεβούν πλέον πολύ βαθιά, να παίρνουν ανάσα, να περπατούν, να βλέπουν, να μην έχουν θύματα από καρχαρίες. Αλλά έφερε θάνατο γιατί δεν ήξερα να κάνουν όπως η πίεση. Έπρεπε λοιπόν να ανεβαίνουν σιγά σιγά, να κάνουν στάσεις. Μέχρι να το μάθουν αυτό, 29 χρόνια, η Καλλινούς έχασε 800 ανθρώπους και πάρα πολλούς βέβαια που μείνουν ανάπηροι και σακάτεδες για όλη τους τη ζωή. Χρήμα βέβαια είπαμε και θάνατο. Θάνατο γιατί όταν έσκαγαν εκεί στην Παρπαριά κάτω, το Άζο το έκανε τη ζημιά, δεν μπορούσαν να τους φέρω στο νησί, είτε τους έθαβαν στο βυθό, τους έριχναν, τους σαβούρωναν στο βυθό με πέτρες και σκηνή, ή τους έφευγαν στα γλαρονίσια, τα ξερονίσια της Αφρικής. Έστειλαν την ίδια σου τη θανάτου στην Κάλυμνο. Όταν λοιπόν ο ναύτης, ο μαντατοφόρος του θανάτου, ανέβαινε στις γειτονίες του Σφουγγαράδου να παραδώσει το νέο, οι γυναίκες εκεί πάντα γειτόνευαν όλες μαζί να κάνουν τις δουλειές τους και ξαφνικά να βλέπουν λοιπόν αυτόν που μετέφερε την είδηση του θανάτου, έτρεμαν όλες. Ποια από όλες θα ήταν οι άτυχοι και ποιες οι τυχερές. Η καρδιά του Φιλοκάρδη έτρεμε όταν το όνομα το έλεγε ο ναύτης, άκουγε στραγγιλιάδι να τι άκου, Γιώργη μου. Αυτή η γυναίκα λοιπόν έχασε τον άντρα της και δεν είχε ούτε να κλάψει ούτε να θάψει. Μέσα σε ένα πανέρι βάζε τα ρούχα του και έκανε μαζί και με άλλες μυρολόι και ξόι. Ξέσκεζαν τα ρούχα τους, σταύρωναν έτσι και έκαναν αυτό το πράγμα και ξερίζωναν τα μαλλιά τους, εικόνες άγριες. Πάρα πολλές γυναίκες έτσι χάσανε τους γιους. Χάσανε τους άντρες τους, τα αδέρφια τους, τους πατεράδες τους. Λοιπόν, να σας πω έτσι περιληπτικά για το ερχόμετα. Κάθε χρόνο μετά το Πάσχα ήταν ένα χώρισμα των Σφουγγαράδων. Ξεκινούσαμε με τον Καβουρμά, γλέντια χορούς, θύμαζαν και μύριζε παντού και όλα αυτά βέβαια έκαναν να πλησιάζουν κοντά εκεί που φτιάχναν τον Καβουρμά. Οι μανάδες ετοίμαζαν τα παούλα των πατεράδων και των γιών τους και των αντρών τους. Κάθε δίπλωμα και ρούχο και σταύρωμα και δάκρυα να τρέχει από τα μάτια τους. Είχαν βέβαια εικόνες εκεί, όταν άνοιγε τον παούλο του Σφουγγαράς, αλλά και την οικογένεια, να βλέπει τα παιδιά του και να κάνει κουράγιο για όλα τα δύσκολα που περνούσε. Ερχόταν η μέρα της αναχώρησης, κατεβαίνανε στο μουράγιο όλες οι οικογένειες να χαιρετήσουν τους δικούς τους ανθρώπους. Βέβαια πιο παλιά τα μαντήλια άσπρα στην κεφαλή να πάει τυχερό και το μαντήλι στο χέρι που θα χαιρετήσουν και αυτό άσπρο να πάει τυχερό να γυρίσουν ζωντανοί. Γινόταν αποχαιρετισμό, τα καΐκια λοιπόν άρχιζαν να φεύγουν πριν να φύγουν να σταυρώνουν τη θάλασσα να ζητούν την ευλογία του Θεού. Φεύγοντας λοιπόν πίσω η ψυχή, η καρδιά των γυναικών ήταν έτσι σφιγμένη. Ένα καλοκαίρι που δεν ήξερε τι θα ακολουθήσει. Οι άντρες χαιρετούσαν και η αγωνία στα μάτια τους.
Κοιτάζανε την τελευταία του βουτιά. Κόκκινο σταυρό αυτά τα τσουβάλια ήταν τα σουγκάρια τη τελευταία βουτιά που χτιστήκαν τα μοναστήρια του νησιού μα, εκκλησίες και σχολεία ακόμη. Έφευγαν άδειαζε οι κάλμους και εκεί στο μουράγιο οι γυναίκες να βγάζουν γρήγορα τα άσπρα μαντήλια, να βάζουν τα μαύρα, σκούρα ρούχα και μπορεί και μαύρα ρούχα όλο το καλοκαίρι με αγωνία να περιμένουν το έρχομα που θα ήταν από τις 14 του Σεπτέμβρη και πέρα. Όταν έφτανε ο Αύγουστος τις έβλεπες ανσταδωμένες. Άρχισαν να κάνουν τις δουλειές, να ετοιμάζουν γλυκά του κουταλιού, ντομάτα στα φύλλη. Να τα κρεμούν τα καρπούζια, τα πιπόνια, να τα φραγκώσικα, να βρουν και αυτοί που είχαν καεί τα μέσα τους όλο το καλοκαίρι, χωρίς καυτό νερό, αλμυρό σκαβουρμάς, γαλέτα σκολικεσμένη, όλα ήταν πολύ δύσκολο σε αυτό το ταξίδι. Όταν έφτανε το τέλος του καλοκαιριού, άκουγε στις γυναίκες και εγώ τη μάνα μου να σιγοτραγουδάνε. Πότε θα έρθει το σταυρό, να'ρθει τα νικητά, να'ρθουν να ξεμπαρκάρουσι καλή μνηκά καϊκιά. Από εκείνη την ώρα λοιπόν τις έβλεπες να βγάζουν τα μαύρα ρούχα, να βάζουν άσπρους φουτάδες και μαντήλια, να κατεβάζουν και τις κοτσίδες, σημάδι πια ότι προσμονή, ότι θα έρθουν οι άντρες του σπιτιού και κοίταζαν τη θάλασσα με αγωνία. Λοιπόν, αν ένα καΐκι ερχότανε, η πρώτη ματιά πήγαινε λοιπόν να δουν τη σημαία. Ψηλά η σημαία σημείνονταν ζωντανή, σαν τον Αιγαίο ειδοποιούσανε. Στριγλιά γυναίκας από τον Άι Στέφανο φώναζε «Τα καΐκια!». Αμέσως καμπανά το γιο Στεφάνου χτυπούσε χαρούμενα. Απαντούσε Παπαντίο, Άι Νικόλας, η Ευαγγελίστρα και πήγαινε μέχρι τη χώρα πάνω. Χαρούμενα ερχόματα για όλο το νησί, όλοι μαζί. Αλλά η ζωή πάντα έχει και χαρές, έχει και λύπες. Όταν λοιπόν τα καΐκια ερχότανε με τη σημαία, μαύρη και μεσίστια, θάνατος. Κάποιος είχε σκάσει, τον είχαν θάψει εκεί, το σώμα του είχε μείνει εκεί. Άκουγες λοιπόν κατευθείαν τις καμπάνες του νησιού μας σαν Μεγάλη Παρασκευή να χτυπούν πένθυμα. Μια γυναίκα λοιπόν που είδε το όνομα του κακιού και κατάλαβε ότι ήταν ο δικός της που είχε χαθεί, άρχισε να στριγλίζει «Άχου, άχου καμός έρχομα». Και αυτήν η ζωή δεν ήταν σαν τον αλωνών που τους πήγαιναν τα δώρα και όλα αυτά. Τον παόλο του τις πήγαιναν στο σπίτι και αυτή η γυναίκα πλέον η ζωή της θα ήταν ό,τι πιο δύσκολο υπήρχε με παιδιά. Αυτά ήταν εν ολίγης. Εδώ δείχνουμε το αποτέλεσμα του πλούτου στην Κάλυμνο. Γιατί είπαμε ότι έφερε θάνατο, έφερε και πλούτος. Βλέπουμε λοιπόν την Κάλυμνο να αλλάζει μετά το σκάφανδρο από το 1860 και πέρα. Οι πατεράδες να φέρνουν πλέον πλούσια πρικιάτα ταξιέρικα για τις κόρες τους. Έπιπλα, φτιαγμένα λοιπόν παντού στη Σμύρνη, στην Ευρώπη, με μάρμαρα. Όλα αυτά λοιπόν ήταν το αποτέλεσμα του σκάφανδρου, του χρήματος που έφερε, το οποίο βέβαια το πληρώσαμε και καλά και άσχημα. Οι κόρες λοιπόν πρικιζόταν με όλο το καλύτερο, σπουδάσαμε πάρα πολλά παιδιά. Οι μανάδες και οι πατεράδες δούλευαν για να βγάλουν τα παιδιά από τη θάλασσα και σπουδάσαμε τόσους επιστήμονες που δεν τους χωρούσε ο τόπος. Και έτσι λοιπόν παντού, επαντρώσανε παντού, σε όλο το Δωδεκάνηστο, στη Σμύρνη και στο εξωτερικό και παντού. Αυτή ήταν η Κάλυμνος με τα καλά της και με τα άσχημά της. Ελάτε από εδώ. Οι Καλύμνοι είμαστε φιλόξενος τόπος, οι άνθρωποι, πάντα στα καλυμνικά σπίτια. Έβλεπες τα τραπέζια να είναι χωρίς καρέκλες. Οι οικογένειες ήταν μεγάλες. Αν λοιπόν έρχονταν μια οικογένεια μεγάλη, 10-12 άτομα, αν βάζανε 4 καρέκλες, έδειχνε ότι δεν ήταν καλοδεχούμενοι οι υπόλοιποι. Με αυτόν τον τρόπο θέλω να δείξουν στις οικογένειες, όσο μεγάλες κι αν ήταν, ότι όλοι χωράνε. Οι όρθιοι, οι καθέμενοι, όλοι χωράνε. Και εσείς λοιπόν είσαστε καλοδεχούμενοι στο καλλιμνικό σπίτι. Να έχουμε καλό χειμώνα, το καλοκαίρι ήταν καλά, να έχουμε καλό χειμώνα, υγεία να έχουμε και να περιμένουμε πάλι την άνοιξη να έρθει, να ξαναρθούν πάλι οι άνθρωποι του τόπου μας, τα ξενάκια μας, τα οποία άνοιξαν φέτος τα σπίτια τους και εμείς χαρήκαμε. Αυτά. Φανερωμένη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να έχεις πάντα αυτή τη διάθεση, υγεία, χαρά και να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Και αυτό το πράγμα, την αιστεία της παράδοσης, να τη διατηρείς. Ευτυχώς τα κορίτσια μου ανάλαβαν αυτό το κομμάτι, γιατί είπαμε ότι εγώ είχα ένα πρόβλημα.
Τα ανάλαβαν τα κορίτσια και το πάνε πάρα πολύ καλά, γιατί εγώ δεν ήξερα αγγλικά και τέτοια και γλώσσες. Τα κορίτσια ξέρουν, οπότε τα έθιμα του τόπου μας θα μαθαίνουν σε όλα τα πέρατα του κόσμου. Είναι κάτι καλό αυτό. Να μαθαίνουν και να γίνονται πρεσβευτές αυτοί οι άνθρωποι για τον τόπο μας όταν έρχονται και δεν ακούν τίποτα και δεν βλέπουν τίποτα από τα έθιμα, βλέπουν ανθρώπους μόνο και δεν ξέρουν τι είναι. Εδώ μέσα λοιπόν τους πληροφορούμε για τα πάντα. Για έθιμα, πληροφορίες, να μάθουν όπου βρίσκονται τα αξιοθέατα του τόπου μας, να πάνε παντού. Οι καλύτεροι πρεσβευτές και τα κορίτσια μου και αυτοί οι άνθρωποι θα τα μεταφέρουν στις δικές τους οικογένειες. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φανερωμένη μου. Τώρα βάζεις την ανάμα σου, πω. Ναι, αυτό είναι το λιαστό. Το νάμα. Καλώς όρισμα θα σας κάνουμε, θα σας το δώσουμε στο χεράκι. Δύο χέρι μου δεν πιάνει, βέβαια. Έχετε υγεία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υγεία να έχουμε, υγεία. Στην υγεία σου. Στην υγεία για όλους και καλό, όχι μόνο όπως είπαμε. Ελάτε τώρα να σας βάζουμε σιγά σιγά στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα δείτε αύριο, που είναι το πιο πρόσφατο. Αυτό ήταν το προηγούμενο. Προ-προηγούμενο ήταν τότε που ξεκίνησε και η πρώτη διακοπή. Εμείς δεν είχε τότε εντάσεις. Ξεκίνησε με το δεξί, να το πούμε. Είπαμε μπράβο. Τι ωραία που ξεκινάει. Αυτή την ομορφιά του Δημοτικού Συμβουλίου θα σας δείξουμε. Ωραίες τοποθετήσεις. Ήταν η σύνδεση των επιτροπών που υπήρχε σχεδόν σε όλες μια πολύ καλή έτσι ομοφωνία. Πάμε να το δούμε. Για τα δύο ταξίδια τα οποία έκανα στην Αθήνα και τις επαφές που είχα. Θεωρώ ότι πέρα από αυτά που γράφονται στα μέσα ενημέρωσης, καλό είναι και επίσημα να ενημερώνεται το σώμα. Το πρώτο ταξίδι που έγινε αρχές του Σεπτέμβρη, στο πρώτο ταξίδι είχα συναντήσει τον υφυπουργό τουρισμού, τον κύριο Κόνσολα, ο οποίος με ενημέρωσε ότι διαμορφώνεται το νέο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τα καταδυτικά πάρκα, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις αγκυλώσεις του προηγούμενου και βέβαια θα έλεγα ως οδηγό στην άσκηση των αγκυλώσεων του προηγούμενου θεσμικού πλαισίου είναι το δικό μας υποθαλάσσιο πάρκο που όπως ξέρετε έπρεπε να έχει συγκεκριμένη απόσταση από αρχαιολογικό χώρο. Αυτό θα εκλείψει, που ήταν και ο βασικός λόγος που δεν μπορούσε να προχωρήσει. Η επιφάνεια δεν είναι δεσμευτική όπως ερμηνευόταν το παλιό θεσμικό πλαίσιο. Νομοτεχνικά βρίσκεται σε πολύ καλό σημείο και οι εκτιμήσεις είναι ότι αρχές του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία έτσι ώστε
να δώσει την δυνατότητα και ιδιαίτερα σε εμάς που έχουμε τις εγκαταστάσεις έτοιμες να ολοκληρώσουμε όλο το μεγάλο αναπτυξιακό έργο για το νησί. Στην συνάντηση που έγινε στο γραφείο του, αποφασίστηκε και έβγαλε βγήκε και σχετικό δελτίο τύπου ότι πριν το Πάσχα το Υπουργείο Τουρισμού με συνδιοργανωτή των Δήμων Καλλινίων θα διοργανώσουν ένα διεθνές συνέδριο καταδύσεων και αυτό συσχετίστηκε με το ξεμπλοκάρισμα το οποίο θα υπάρξει όσον αφορά το καλλιτεχνικό πάρκο. Στην συνάντηση εκείνη ήταν παρόν και ο πρόεδρος της ελληνικής κρουαζιέρας, ο Θόδωρος ο Κόντες, και βέβαια τόσο από μένα όσο και από τον υπουργό μπήκε το θέμα ότι η Κάλυμνος πρέπει οπωσδήποτε στο επόμενο πρόγραμμα να συμπεριληφθεί με προσεγγίσεις κρουαζιερόπλων, όχι βέβαια μία φορά το καλοκαίρι, αλλά με ένα μεγάλο αριθμό κρουαζιερόπλων. Βέβαια εκεί από τον πρόεδρο της Ελληνικής Κρουαζιέρας επισημάνθηκε η αδυναμία αποβίβασης των τουριστών και μπήκε θέμα να βρεθεί ένας τρόπος από εμάς. Είμαι λάντες κατά το παράδειγμα της Πάτμου, διότι εκεί βγαίνουν χιλιάδες άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο, είτε με τα σκάφη της ΑΝΕΚ, είτε με κάποιο άλλο τρόπο που εμείς θα υποδείξουμε να μπούμε σε αυτό το ουσιαστικό τουριστικό πρόγραμμα. Η δεύτερη επαφή που είχα σε εκείνο το μονοέγινο ταξίδι ήταν με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Στεφανή, με τον οποίο συζήτησα το θέμα της επανέναρξης της κατασκευής του περιφερειακού δρόμου, ο οποίος μου είπε ότι μόλις αρθούν τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν μετά από τις καταγγελίες που έγιναν, το έργο θα ξεκινήσει αμέσως. Εμείς, αξιοποιώντας το περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Δήμου Καλλινίων, το οποίο έχει γράψει η Δημοτική Αρχή του κ. Βαλτζή, επειδή το έργο εκτός από ανάγκες εξυπηρέτησης του οικισμού εξυπηρετεί και στρατιωτικούς σκοπούς, πήραμε προχθές απαλλαγή από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το οποίο ήταν και το μεγάλο αγκάθι, διότι ως διαδικασία είναι χρονοβόρα. Προχθές πήραμε την απαλλαγή, τώρα είμαστε σε αναμονή της απαλλαγής από την αρχαιολογία που προβλέπεται και από το δασαρχείο. Οι εκτιμήσεις μου μετά τις επαφές που έγιναν θα μπορούσα να πω ότι το έργο θα ξεκινήσει μέσα στο 19 χωρίς την δυνατότητα να υπάρχουν καταγγελίες που να μπλοκάρουν με τον ένα τρόπο ή τον άλλο το έργο, το σπουδαίο αυτό έργο. Αυτό όσον αφορά το πρώτο ταξίδι. Το δεύτερο ταξίδι, ανέβηκα στην Αθήνα μαζί με τον πρόεδρο της Παράκτιας Αρίας και άλλους παράγοντες του νησιού και είχαμε επαφή με την κυρία Άρα Μπατζή, την Υφυπουργό Αλληλείας. Συζητήθηκε η προοπτική αλλαγής του ισχύοντος προεδρικού διατάγματος αναφορικά με τον ψάρεμα των δρούλων, όπως το ξέρουμε εμείς εδώ, ή των ολοθρούλιων, όπως είναι στην επιστημονική του ορολογία. Παρόντες ήταν όλοι οι βουλευτές, ο υφυπουργός, ο κόνσουλας, ο υψηλάντης, η κυρία Ιατρίδη, εκτός του κυρίου Παπά, ο οποίος έστειλε μήνυμα γιατί είχε μια σοβαρή ανοιγμένη υποχρέωση που δεν μπορούσε να την αναβάλει. Η εκτίμηση εδώ είναι ότι μετά τα υπομνήματα με συγκεκριμένες προτάσεις που δόθηκαν,
είναι ότι θα αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό αλλάζοντας το θεσμικό πλαίσιο, έτσι ώστε πραγματικά να μπορεί να υποβοηθηθεί να δουλέψουν απρόσκοπτα, χωρίς πρόστιμα, όπως έρθει πάνε βροχή, γιατί ξεπερνούν το θέμα της ποσότητας των δρούλων που ψαρεύει το κάθε σκάφος και μια σειρά από άλλα δοκίματα. Η δεύτερη συνάντηση στο ίδιο ταξίδι ήταν μεταξύ εμένα του κυρίου Ξυλάντη για το θέμα της σχολής εμπορικού ναυτικού στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Ζητήθηκαν κάποια στοιχεία τα οποία στο επόμενο ταξίδι τις επόμενες μέρες θα κατατεθούν υπομορφήν μελέτης οικονομοτεχνικής η οποία απαιτείται γιατί η σχολή των μηχανικών σε αντίθεση με τη σχολή των πλοιάρχων έχει μεγάλα πάγια και βέβαια το λειτουργικό κόστος το οποίο συνδυαστικά βέβαια με την λειτουργούσα ήδη σχολή εμπορικού ναυτικού η οποία τώρα προσλαμβάνει και τρεις μόνιμους καθηγητές εκτός των ορομίσθιων όσοι διαστικά αυτές οι δύο σχολές θα μπορούν να λειτουργούν. Η δέσμευση του λειτουργού ήταν ότι αυτό που είπε ο σημερινός πρωθυπουργός εδώ στην Κάτυνο, η δέσμευση του είναι σε ισχύ και στο ταχύτερο δυνατό χρονικό διάστημα θα περάσει από τη Βουλή το θέμα προκειμένου να ιδρυθεί στο νησί και η σχολή μηχανικών. Αυτά όσον αφορά τα δύο ταξίδια. Δύο ενδιαφέροντα θέματα που ενδιαφέρουν την Κάλυμνο και πρέπει να τα ξέρετε, να σας ενημερώσουμε. Όπως ξέρετε, έχει εκλεγεί Αρχιεπίσκοπος Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, ο συμπατριώτης μας, ο Νικήτας, από τον βαθύ καταγωγή του. Μου έστειλε μία επιστολή στη συνέχεια που λέει σας διαβάζω το περιεχόμενο. Η ημερομηνία είναι πρωτοπολημένη σε εμάς. 12 Σεπτεμβρίου του 19 πρωτοπολήθηκε μετά από μερικές μέρες. Λέει αξιότιμο κύριε Λίτη Λακομικάδη Δήμαρχο Καλυμνίων, ο αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Επιτροπή η οποία ασχολείται με τα θέματα της σύγχρονης δουλείας διοργανώνει συνέδριο από τις 23 μέχρι τις 26 Μαΐου του 20 στην Κάλυμνο με την συμμετοχή αρκετών επίσημων ομιλητών και καλεσμένων τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Η Επιτροπή σύντομα θα στείλει σε όλους τους ερευνητές φορείς το επίσημο πρόγραμμα καθώς και τον αριθμό των ομιλητών και των προσεγγισμένων εναλλαγή της μεθυμών συναντήσεως και κοινωνίας στην Κάλυμνο διατελώ με τα θερμόνα χώρα και της εμπειρίου αδελφικής αγάπης και τιμής. Λονδίνο, 12 Σεπτεμβρίου του 19. Okay. Είναι ένα σπουδαίο γεγονός, είναι και ο Αρχιεπίσκοπος Μεγάλης Βρετανίας, καταλαβαίνετε. Και το τελευταίο, το οποίο θεωρώ ότι είναι σημαντικότερο ζήτημα για το εξή, μέσα από κάποιες επαφές που έγιναν καταρχήν μολυνδοσκοπώντας την προοπτική που θα ακούσετε τώρα, σήμερα ήρθε η επίσημη απάντηση από τον πρέσβη της Ιαπωνίας, τον προσκάλεσα να δει στο νησί, επειδή όπως έτσι οι προσεκτικοί Ολυμπιακοί αγώνες συμπεριλαμβάνουν τους αγώνες για πρώτη φορά ως Ολυμπιακό άθλημα την αναλύτηση. Αξιοποιώντας εμείς αυτή την ιστορική απόφαση, και είναι ιστορική διότι το νησί έχοντας αυτό το ξεχωριστό θέση παγκοσμίως ως αναλυτικός προορισμός, κάναμε τις ανάλογες επαφές, του έστειλα επίσημη πρόσκληση και απάντησε σήμερα. Πήραμε την απάντηση. Λέει, αξιότητα γιατί η ιδιαίτερα του, η κυρία Πρινάρη Κυριακή, στις 8 του Οκτωβρίου, ώρα 4:54 μετά μεσημβρίας, προς ο ΡΕΙ αξιότητα κυρία Τριχίδη. Οι γραμματέας, αρχικά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση και στη συνέχεια να επιβεβαιώσουμε την παρουσία του κυρίου πρέσβη μετά τη συζήτηση. Παρακαλώ, όπως μας αποστείλετε αναλυτικό πρόγραμμα για τις ημέρες
τη επισκέψεώ του. Σα ευχαριστώ εκπλέον με εκτίμηση την επιπλήρη. Θα επισκεφθεί το νησί από τι 26-27 και πάνε εδώ στι 28 του Οκτώβρη στην παρέμβαση. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ξεχωριστό γεγονό το να συνδέσουμε του Ολυμπιακού Αγώνε με την Κάλυμνο και με άλλα θέματα στα οποία η χώρα είναι τόσο μεγάλη, τόσο πλούσια, τόσο πλούσια χώρα μπορεί να βοηθήσει τον τόπο. Αυτή ήταν. Μισθώθηκα λεωφορεία που κυβέρνω καλύπτει τα δάση της συγκοινωνίας. Θα ήθελα να γνωρίσουμε από ποια διοίκηση υπάρχει η απόφαση για να γίνει η μίσθωση αυτή, καθώς και τη λεπτομέρειες της μίσθωσης, δηλαδή τον χρόνο που αφορούσε, το κόστος, πώς έγινε η διαδικασία, έγινε με απευθείας ανάπτυξη με κάποιο διαγωνισμό. Και σε δεύτερο σκέλος, τα λεωφορεία τα οποία υπέστησαν την βλάβη, είδα το ένα ότι επέστρεψε και κυκλοφορεί πάνω στους δρόμους. Δεν έχω δει αν επέστρεψε και το δεύτερο. Πώς διορθώθηκε το πρώτο, πώς έγινε η επισκευή, το κόστος δηλαδή, και σε τι κατάσταση βρίσκεται το δεύτερο λεωφορείο. Κυρία Κάθρη, όπως θα ενθυμίστε, επειδή βλέπω ότι παρατηρείτε και παρακολουθείτε και καλά κάνετε, τα πράγματα, ήμασταν Δημαρχία Ιδερών και είχε, θα έλεγα, σταματήσει τη λειτουργία του και αυτό που λέμε όλοι χαριτολογώντας, το αλίκι. Εκείνη την ώρα ήταν η τρίτη, τέταρτη μέρα που είχαμε αναλάβει. Έπρεπε να δοθεί λύση. Με απόφαση του Δημάρχου, εντάξει, καμία απόφαση οργάνου, διότι την συγκοινωνία την εκμεταλλεύεται, την ελέγχει, την διαχειρίζεται η υποδηλαστική. Ήταν ένα μεταβατικό στάδιο, δεν μπορούσαμε σε καμία περίπτωση να αφήσουμε το νησί και την περίοδο εκείνη χωρίς λεωφορείο. Έγιναν οι ανάλογες επαφές και σε χρόνο ρεκόρ θα έλεγα, περίπου 2 μέρες. Μισθώθηκαν 2 λεωφορεία, από το ένα το 30 για ένα μήνα 3.000 ευρώ συν ΦΠΑ και το άλλο το 20 2.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Τώρα με τη λήξη της του χρόνου μίσθωσης, εάν έρθει ακόμα ένα λεωφορείο από αυτά που βρίσκονται είτε στην ΚΟ είτε στην Αθήνα, θα επιστραφεί. Ήδη αυτό το ένα εκ των 2 αυτοκινήτων τα οποία είχε δωρήσει ο κύριος Καλίκος, επισκευάστηκε, διότι υπήρχε δυστοκία, να την πω, όχι από εμάς, από το συνεργείο στην ΚΟ του κυρίου Μαρίνου, που βρισκόταν το λεωφορείο αυτό, αναφορικά με τα ανταλλακτικά, διότι η ΟΤΟΚΑ είναι μια εταιρεία η οποία στα λεωφορεία της χωρούν μηχανές, έχουν μηχανές αμερικάνικες. Υπήρχε αδυναμία εκ μέρους του κυρίου Μαρίνου που εξέβρεσε τον κατάλληλο ανταλλακτικών και γι' αυτό καθυστερούσε το λεωφορείο το οποίο ήρθε, όταν με βάση περιπτώσει πήρε και την σχετική δημοσιότητα το θέμα. Από διάφορους ενδεχόμενους, μέσα σε κάποιες μέρες βρέθηκαν τα πρακτικά, ήρθε εδώ με ανθρώπους του συνεργείου του, έκαμε τις αλλαγές των ανταλλακτικών, τοποθέτησε τα ανταλλακτικά τα οποία είχε ανάγκη το αυτοκίνητο, το δοκιμάσαμε επί 3 μέρες και ευτυχώς κάνουμε το σταυρό μας, δουλεύει κανονικότητα. Το δεύτερο, το οποίο υπέστη μεγάλη ζημιά, διότι ο οδηγός που το οδηγούσε το έριξε μέσα σε μια λακκούβα και πήρε νερά
ένα κρίσιμο κομμάτι της μηχανής του αυτοκινήτου, που είναι παρκαρισμένο στην Αθήνα, στην Ιηγό, και αν δεν καταφέρει σε πολύ ελάχιστο χρονικό διάστημα να δώσει λύση, θα το στείλουμε στην Αθήνα. Αυτή είναι η κατάσταση με τα δύο καινούργια λεωφορεία. Περιμένουμε το ένα Ίκαρους να φύγει, γι' αυτό είπα ότι ή έτσι αλλιώς το ένα από τα δύο μπορεί να επιστρέψει, η δεδομένου ότι δουλεύει το και το ένα του κυρίου Καρύπα. Έγιναν κινήσεις, θα έλεγα πάρα πολύ σύγχρονες, γιατί η εποχή είχαμε τουρίστες, ήταν ένα περίοδος με αρκετό κόσμο στο νησί και δεν μπορούσαμε να δούμε το τυπικό της υπόθεσης που κανονικά έπρεπε το όποιο διοικητικό συμβούλιο να έκανε την παρέμβασή του. Κηρύχθηκα καθαρά με απόφαση δημάρχου και μισθώθηκαν τα 2 ευρωπαϊκά. Ορίστε. Το ξέρω, υπήρχαν έλλειπες τότε που φέρνει ο κύριος δήμαρχος, ο τότε ο κύριος Καμπουζής, υπήρχαν ζητήματα τέτοια. Καμιά φορά, κυρία συνάδελφε, να το πω έτσι, εμείς οι παλιότεροι κάνουμε την ανάγκη φιλότιμο πολλές φορές και κινούμαστε σε κάποια επίπεδα που πρόκειται να εξελιχθεί ένας κοινωνικός σκοπός και το καταλαβαίνετε, το είδα κάνουμε και εσείς να είστε σίγουροι. Σήμερα σε αναβάθουν τον κόσμο να δουν λεφτά για αυτό το λεωφορείο, από το άλλο ήκαρο, 2-3 θα μας έρθουν κάτι εδώ. Να ζητάς τον λόγο όμως. Μα ζητάτε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Τελευταία φορά. Κύριε Καμπουζή. Περιμένω ένα σκοτεινό. Κάποιο είχε κάτι αναμένα. Σηκώνετε τα πάντα. Φαίνεται. Τότε κατέβασα να μένει τα λάθο. Αυτό δεν βλέπω. Κύριε Πρόεδρε, πριν κάνω την ερώτηση που θέλω να κάνω, θέλω να πω στο Δήμαρχο όσο ορίζει το καταστατικό μας, ο κανονισμός λειτουργίας, ήθελα να επισημάνω και να πω ότι το λεωφορείο το Ίκαρο, το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα, είναι έτοιμο εδώ και πάνω από 2 μήνες. Λόγοι προεκλογικής, διότι έπρεπε να γίνει αναμόρφωση για να πούμε τα αντίστοιχα χρήματα και οι υπαλληλικές δυσλειτουργίες του συστήματος, προκειμένου να τελειώσει η γραφειοκρατία λοιπόν, για να μπορεί να πληρωθεί κανονικά, δεν μπόρεσε να πληρωθεί. Άρα, όχι, το δίνω για να ξέρουμε, άρα το λεωφορείο το Ίκαρος είναι έτοιμο, δεν μπορεί να παραδοθεί βέβαια, αν δεν πληρωθεί το συνέργειο. Αυτός είναι ο λόγος ο οποίος καθυστέρει. Τώρα το άλλο λεωφορείο, όπως είπε και ο κ. Δήμαρχος, το λεωφορείο το δεύτερο, από αυτά τα οποία χάρισε ο κ. Καρύπτος, υπέστη μεγάλη ζημιά στο ηλεκτρονικό του σύστημα, όταν το λεωφορείο πέρασε λοιπόν τον εμπορικό δρόμο με νερά. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν βλάβες, σοβαρές ζημιές και από τότε παρουσιάζονται διάφορα προβλήματα στο ηλεκτρονικό σύστημα του λεωφορείου. Από ό,τι φορά έχουν αλλαχθεί κατά διαστήματα αρκετά πολλά από αυτά, όμως ξέρετε ότι είναι πλακέτες ηλεκτρονικές, οι οποίες ναι, μεν στην πρώτη φάση δεν παρουσιάζουν βλάβη, σε δεύτερο χρόνο όμως παρουσιάζουν βλάβη. Αυτή είναι και η αιτία που το συγκεκριμένο λεωφορείο λοιπόν παρουσιάζει συχνά βλάβες, χωρίς να σημαίνει ότι είναι κακή ποιότητα των λεωφορείων ή οι μηχανές κάθεξης, οι οποίες φορά το αντίστοιχο λεωφορείο, δεν είναι γνωστές, δεν είναι καλές. Είναι από τις κορυφές, δηλαδή, οι οποίες υπάρχουν στο εμπόριο. Τώρα, αυτό όσον αφορά για τα λεωφορεία, δεν απαντώ στην ερώτηση, απάντησε πήρα τον κύριο Δήμαρχο. Τώρα, έχουμε στο θέμα, αυτό που ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Δήμαρχο και βέβαια μέσω του κύριου Δημάρχου θα ήθελα να ρωτήσω και τον υπεύθυνο του δασονομίου που είναι εδώ. Παρατήρησα αυτές τις μέρες να γίνονται εργασίες, εκβραχισμοί λοιπόν στην πλαγιά του Αγίου Στεφάνου, έχω την φωτογραφία εδώ, αλλά ο καθένας από εσάς και από τη στήριξη τόσο και στον πρόεδρο, στο mail του, όσο και στον γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, που αλλοιώνουν λοιπόν το τοπίο και το περιβάλλον στην αντίστοιχη περιοχή. Γιατί είναι και δασωμένο ένα τμήμα αυτού, φυτεμένο δηλαδή, με διάφορα κτλ.
Θα ήθελα να ξέρω εάν ο κύριος Δήμαρχος το έχει δει, αλλά επειδή θεωρώ ότι πιο αρμόδιος είναι και ο υπεύθυνος του δασονομίου εδώ, τον οποίο αν επειδή είναι εκτός σχισμού του πάση αυτής, εάν ο υπεύθυνος του δασονομίου έχει εξηγηθεί με τις αντίστοιχες ενέργειες, λοιπόν, προκειμένου να ελεγχθεί από τη δασική αρχή και τις εργασίες, γιατί εγώ έκανα το δικό μου έλεγχο από την πολεοδομία, έτσι για να μην λέτε ότι δεν έκανα τον έλεγχο. Άρα ρώτησα την πολεοδομία αν έχει εκδοθεί άδεια στο αντίστοιχο υπόκοτο, προκειμένου να κλειστικά κτλ. Τέτοιο πράγμα αυτή την πολεοδομία δεν υπάρχει, άρα το δικό μου σκέλος τελείωσε και έρχομαι και ρωτώ επομένως, διαμέσου του Δημάρχου, απευθύνομαι βέβαια στον καθήγηνα του Κέρδου, ο οποίος είμαστε και την κυρία που έχουμε υπεύθυνο σήμερα του δασονομείου, ο Δημοτικός Σύμβουλος εδώ, να μας πει ας πούμε ποιες είναι οι ενέργειες, αν γνωρίζει στη φάση αυτή, τι έχει γίνει για το αντίστοιχο θέμα. Διότι για ένα πανεπερές θέμα κατά την προεκλογική περίοδο, λοιπόν, τότε ευαισθητοποιηθήκαμε, τρέξαμε και σταματήσαμε, μάλλον σταματήσαν κάποιοι, λοιπόν, το αντίστοιχο έργο το οποίο ήταν νομίζω στρατηγικής σημασίας τόσο για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όσο και για τον Δήμο Καλλινίων και όμως τότε πήγαμε και τον σταματήσαμε γιατί δεν είχαμε πάλι την απαλλαγή. Άρα για τον ίδιο λόγο θέλω να ξέρω εάν ευαισθητοποιούμαστε και για εξής και για έργα το οποίο γίνονται σε άλλες περιοχές και μάλιστα όταν είναι φάτσα στο λιμάνι της Καλλινίων. Κύριε συνάδελφοι, θα ήθελα να σας παρακαλέσω όταν λέμε ερωτήσεις στον Δήμαρχο να εννοούμε ερώτηση στον Δήμαρχο και όχι απαντήσεις, συζητήσεις ή το χειρότερο ακόμα διάφορες άλλες συζητήσεις. Θα παρακαλέσω λοιπόν να σταθούμε στενά και να συντονεύσουμε διότι πρέπει να μπούμε και στο θέμα. Εάν έχετε ερώτηση, αν έχετε απάντηση για τον κύριο Γαλουζή, όχι εδώ σήμερα. Η ερώτηση είναι στον κύριο Δήμαρχο. Κατάλαβα γιατί συμφωνούμε σε αυτό που θέλετε να κάνετε. Να αφήσουμε στο τέλος. Όχι, να την πεις τώρα και γρήγορα. Συγγνώμη, όχι, ρώτησα τον κύριο Δήμαρχο πρώτα και λέω εάν ο κύριο Δήμαρχο δεν γνωρίζει να απαντήσει ο υπεύθυνο του δασονομίου. Κύριε Μάγκο, το σφίγγι είναι μισό λεπτό να τελειώσει τίποτα. Κύριε Γαλουζή, δεν έχω γνώση τις καταγγελίες που κάνετε, τις ερώτησεις που κάνετε. Αύριο θα ενδιαφερθώ να δω τι συμβαίνει. Ξερά στεγνά που λέμε στην Κάρτο, δεν γνωρίζω το θέμα. Δυστυχώς δεν είμαι σε θέση να δώσω ένα σε κάθε συνάδελφο, όμως έχω εκτυπώσει ένα για κάθε τουλάχιστον επικεφαλή παράταξης. Πρόκειται για το ψήφισμα, θα σας το δώσω στη συνέχεια, κύριε Γαλουζή, και εκεί στον κύριο Μαθηματικό. Πρώτα το έτοιμά σας. Πρόκειται για ένα ψήφισμα για την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει με πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε αλλαγή του χαρακτήρα του ΚΕΘΕΑ. Είναι ένα ψήφισμα που νομίζω ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και στις ανάγκες που προκύπτουν για το ΚΕΘΕΑ. Και επειδή άκουσα και σε δήλωση του κυρίου Δημάρχου στο ραδιόφωνο της ΕΡΑ ΕΡΤ Ρόδου ότι πρόκειται να ανέβει τις επόμενες μέρες και να ζητήσει συνάντηση και από τον Υπουργό, λέω το εξής, ότι πρέπει σήμερα να υπάρξει μια καθολική και ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του νησιού μας, επειδή ακριβώς δραστηριοποιείται στο χώρο μας μια δομή του ΚΕΘΕΑ συνεργαζόμενη με το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη, και πάνω σε αυτό ζητώ να διαβαστεί το ψήφισμα αυτό και καλό το Δημοτικό Συμβούλιο να το υπερψηφίσει. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα, βάζει μια σειρά από ζητήματα. Αν θέλετε, μπορώ να γίνω και πιο αναλυτικό σε σχέση με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Το διαβάστε. Ζητάω να μπει σε καταρχήν στη διαδικασία. Ευχαριστώ τον κύριο Πολίτη. Κύριε συνάδελφε, επειδή ακούσετε και τις δηλώσεις μου και επειδή την Παρασκευή έχουμε άλλο Δημοτικό Συμβούλιο, να το βάλουμε την Παρασκευή να μην φύγει από εδώ ένα ψήφισμα,
να δούμε επί της ουσίας το θέμα. Εγώ έτσι αλλιώς θα φύγω μετά το Συμβούλιο της Παρασκευής, να μην είναι απλά ένα ψήφισμα που εμένα προσωπικά με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνο, γιατί ήμουν από τους προτεργάτες ίδρυσης αυτής της δομής, το ξέρετε. Όχι. Θέλει μία συζήτηση. Δεν θέλει καμία συζήτηση. Η πραγματικότητα είναι αυτή, τα θυμάστε. Από εκεί και πέρα να το δούμε στην ουσία, όχι με ένα απλά ψήφισμα, την Παρασκευή, να συζητηθεί το θέμα και να πάρω μια απόφαση, θα έλεγα. Συμφωνείτε? Ναι. Μπορώ να έχετε λόγο? Όχι. Και από τη στιγμή που δεν μπαίνει σε συζήτηση, δεν έχετε πια το λόγο. Πάμε και υποστηρίζει. Τι θα σα πω τώρα? Ζητώ λοιπόν, δώστε μας εσείς για να μπορούμε να αποφασίσουμε. Εντάξει, τώρα δεν θα μας δίνει τον λόγο. Λέω λοιπόν... Σήμερα δεν εκδένεται, δεν έχει τον λόγο και τελειώσει. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία είναι αυταρχική. Είναι ό,τι θέλετε, αλλά πρέπει να περάσουν οι μισοί. Μια στιγμή, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχετε το δικαίωμα καταρχήν να αντιμετωπίζετε ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα όπως είναι το πρόβλημα των ναρκωτικών με αυτή την επιπολαιότητα. Γιατί πρόκειται για επιπολαιότητα. Είναι πρόκληση αυτό που κάνετε. Ναι. Γιατί είναι πρόκληση. Γιατί είναι επιφέρετε ένα πολιτικό θέμα του κόμματος αλήθεια. Για να πάρουμε εμείς απόφαση χωρίς να το γνωρίζουμε. Τώρα εδώ... Το ξέραμε και θα ψηφιρώναμε και θα αφαιρούσαμε σε αυτό. Κύριε Πρόεδρε, τότε μου δίνετε λοιπόν τη δυνατότητα να σας πω ότι κοιμάστε κάτω από σκιά και από ίσιο δροσερό, γιατί το πρόβλημα αυτό έχει ανακύψει εδώ και 2,5 εβδομάδες και αν δεν γνωρίζετε ένα τόσο σημαντικό θέμα πολιτικής φύσης έτσι όπως είναι και δεν έχει να κάνει, με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, υβρίζεται με αυτόν τον τρόπο τους δεκάδες εκατοντάδες ανθρώπους οι οποίοι δίνουν τη μάχη της ζωής και της επιβίωσης. Και αυτό εσείς αυτά σε μένα. Σε μένα δεν θα τα πείτε αυτά. Αλήθεια. Γιατί δεν έχετε αυτό το δικαίωμα. Γιατί δεν το έχετε. Είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Γιατί δεν το έχετε. Η προσφορά των ανθρώπων. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τι θέλετε να πείτε. Προσφορά. Τι θέλετε να πείτε. Τι θέλετε να πείτε με αυτή τη συμπεριφορά. Παρακαλώ. Τι θέλετε να πείτε με αυτή τη συμπεριφορά. Είπα ότι θα σταματήσετε διότι δεν έχει λόγο. Όχι, δεν εξυπηρετεί. Εδώ δεν. Αλήθεια. Είναι δηλαδή όλα τα υπόλοιπα πιο ουσιαστικά, πιο ουσιώδη και δεν ήταν αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, εντάξει, εγώ αποχωρώ από τη διαδικασία. Καταρχήν πρέπει να μπει σε ψηφοφορία. Αυτό το πράγμα είναι μονιμία παιδικός τρεχομπιακός σταθμός Δήμου Καλλινίων. Μα να λέγαμε για τα κουλιά. Όχι, δεν κάνω λάθος. Έχει βαλήσει εδώ και ώρα, κύριε Μακουλιάς. Είναι λίγο. Έχει πιο δεκτικό. Αυτά τα αυταρχικά τώρα. Εγώ ζήτησα να πεις η ψηφοφορία. Ναι. Ωραία, παρακολουθήμα. Εγώ θα παρακαλέσω να πέσουν οι τόνοι από όλους. Εγώ έκανα μία τοποθέτηση συγκεκριμένη. Είπα ότι επειδή σε δύο μέρες έχουμε ένα συμβούλιο, εδώ δεν είναι θέμα συμβολισμού, συνάδελφε. Είναι θέμα ουσίας. Και η ουσία μπορεί να συζητηθεί την προσεχή Παρασκευή, να πάρθει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που να τεκμηριώνει γιατί αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου μας βρίσκει απέναντι. Εγώ έκανα δημόσια δηλώσεις. Τις άκουσε ο συνάδελφος. Εάν δεν υπήρχε η διαδικασία μετά από δύο μέρες να υπάρχει συμβούλιο με ένα θέμα ουσιαστικά,
Οπότε έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε μισή ώρα, μια ώρα ευχαρίστως, να ακουστούν όλες οι απόψεις. Γιατί ο κ. Σκούλης πολύ σωστά βάζει ένα θέμα μίζωνος σημασίας. Εκείνος το ξέρει το θέμα. Εμείς όλοι έχουμε μια αγωνία για τα ναρκωτικά, αλλά το περιεχόμενο της πράξης, νομοθετικού περιεχομένου, δεν ξέρω πόσοι από εμάς το διάβασαν, εγώ είχα την περιέργεια, το διάβασα. Κάνω λοιπόν έκκληση να σταματήσω εδώ την Παρασκευή, κύριε Χούλη, δεν είναι συμβολισμό σε αυτό το θέμα. Την Παρασκευή να συζητήσουμε επί της ουσίας το θέμα. Μίλησε για συμβολισμό της συγκεκριμένης ημέρας. Γιατί σήμερα γίνονται παρεμβάσεις όλων των κέντρων θεραπείας και αντιμετωπίζουν σε όλη τη χώρα. Αυτό είναι ο συμβολισμός. Παράκληση. Εγώ λέω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω πώς συνάδελφοι ξέρουν το περιεχόμενο του νομοθετικού διατάγματος αυτού του νου. Και εκεί είναι το ζήτημα. Τι θα ψηφίσουν πάνω σε ένα ψήφισμα που δεν ξέρουν την ουσία του θέματος όσον αφορά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Μπορώ σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα, γιατί πάει να υπάρχει και η αιτιολογία αυτή. Σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα να σας αιτιολογήσω τι προβλέπει αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Από εκεί και έπειτα, εάν δεν θέλετε να μπει σε διαδικασία ψηφοφορίας, εγώ σας λέω ότι την Παρασκευή δυστυχώς δεν θα βρίσκομαι στο νησί και γι' αυτόν τον λόγο δεν θα μπορώ να παρίσταμαι στις συνεδρίες του Διοικητικού του Δημοτικού Συμβουλίου και σας λέω ότι πολύ γρήγορα μπορώ να σας υποδείξω τους βασικούς όρους της πράξης νομοθετικού περιεχομένου και γι' αυτό ζήτησα να μπει σήμερα. Παράκληση, αν λέτε και πράγματι, διότι θα συζητήσει το θέμα την Παρασκευή, καταθέστε ένα υπόμνημα με τις θέσεις σας, γνωστέ συνάδελφε. Εγώ ξέρω τις θέσεις προσωπικές σας και να είστε σίγουρος ότι θα ληφθούν σοβαρά υπόψη. Μην ανησυχείτε, δεν θέλουμε αυτό το τεράστιο θέμα να το προσπεράσουμε. Απέναντίας, εάν μπει θέμα ψηφίσματος, προσπερνάμε την ουσία του θέματος. Δεν καταγράφονται αυτά γιατί το μικρόφωνο δεν έχει ανάψει. Τέλος πάντων, εγώ λέω το εξής, να πάρουμε ουσιαστική θέση την Παρασκευή. Τεκμηριωμένα αφήστε τις απόψεις θέσεις σας και να είστε σίγουρος ότι δεν θα τις αφήσουμε στο περιθώριο, θα τις αξιοποιήσουμε και τις συνάδελφες. Επειδή, εντάξει, τώρα, μία τελευταία κουβέντα, γιατί ειλικρινά σας το λέω, με λύπη. Διαπιστώνω ότι ενώ θα έπρεπε να μπει τουλάχιστον στη διαδικασία της ψηφοφορίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπαίνει. Λέω ότι με λύπη μου αποχωρώ από τη διαδικασία. Γιατί? Γιατί, προσέξτε, το ζήτημα των ναρκωτικών, επειδή είναι πολύ τροτό ζήτημα για τα δεδομένα του νησιού μας και για τη σύγχρονη πραγματικότητα η οποία έχει διαμορφωθεί, αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο θα έπρεπε τουλάχιστον να λέει ότι δεν. Να παραλείπει την έννοια του δεν είμαι ενημερωμένος και να ακούει πέρα από την πολιτική θέση την οποία μπορεί να έχω εγώ αυτούς που σήμερα φώναζαν σε όλη τη χώρα προκειμένου να μην καταργηθούν επί της ουσίας οι δομές του ΚΕΘΕΑ. Και επειδή σε αυτό το ουσιαστικό ζήτημα φαίνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δίνει μία παράταση, εγώ είμαι διατεθειμένος στην προσωπικότητά μου και σε αυτό που έχω παλέψει σε συλλογικό και σε ατομικό επίπεδο για το ζήτημα που αφορά το ΚΕΘΕΑ να μην το βάλω στη διαθεσιμότητα και να μην το βάλω μετά από δύο μέρες. Ευχαριστώ. Μελών υποδιοίκησης του Συμβουλίου, του νομικού προσώπου και του Δημοκρατία, την Πολυκόλη Κοινότητα και Καλύπου, Προέδρου και Αντιπροέδρου. Κύριοι συνάδελφοι, δεν θα επαναλάβουμε τα γνωστά αναφορικά με τα όσα πλέον ισχύουν για τα νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές που πιστεύει. Εγώ μπαίνω κατευθείαν στην πρόταση. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο συνάδελφος, προτείνεται ο συνάδελφος Μπούκης Μιχάλης. Αντιπρόεδρος ο Γιαννικουλής ο Νικήτας. Μητροπολιτάρης Απόστολος Μέλος, Βαϊκό. Ψαροπάς Μιχάλης. Τους αναπληρωματικούς μετά και Γιαννικουλή.
αρχικό μέλος Συντράγγελου Νομικίος Δημότης, αρχικό μέλος Γυμενάρχης και ένα μέλος άρθρων πολίτες. Επαναλαμβάνω τον πρόεδρο, Μίκη Μιχάλη, Γιανικουρή Νικήτα, Τρουγκάρη Απόστολο, αρχικό μέλος, Ψαροπάς Μιχάλης, Συντάγερο Νομική, ο Λιμενάρχης, σύμφωνα με το ισχύον Ξαντεστός και εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης. Ουσιαστικά το Δημοτικό Συμβούλιο, έρχεται να επικυρώσει το θέμα του Προέδρου, τον Αντιπροέδρο, η Αντιπολίτευση περιμένουμε να μας πει το μέρος της και τα υπόλοιπα τακτικά μέλη που ως προσωπία έχουμε με βάση το ισχύο καθεστώς, τη δυνατότητα και τα προτείνουμε. Σας πω χρειάζεται ένα τακτικό και ένα πληρωματικό, τακτικό ο κύριος Κάσερης και ένα πληρωματικό ο κύριος Σερκίνης Αναστάσιος. Άστε από την πρόταση της Δημάρχου, ένα πληρωματικό μέλος στον Τουρμουλιάρη τον Απόστολο προτείνεται η κοινία Καβουράκη Καλλιόπη, ένα πληρωματικό μέλος στον Ψαροπάκο Μιχάλη ο Ρούσος. Και από το πληρωματικό μέρος της Ελλάδας Νομικής, ο Κορφιάς ο Γιώργος, που έχει το σχόλιο. Κάτσε την τσέ, κύριε Κούρτη. Σου είπα, πρόεδρε. Σου είπα. Αναπληρωματικό του κύριου Τρουμουλιάρη προτείνομαι την κυρία Ψαροπά Ελένη. Έπρεπε να το πεις για να καταφύγει. Έχω πεις να το πεις εσύ, το έγινε. Εντάξει. Θα πείτε εδώ, είναι. Αντιπρόεδρος Γιανικουρής, Τουρμουλιάρης Απόστολος, μέλος, με αναπληρωματικό μέλος στην Ψαροπάτη Ελένη. Τέσσερα. Ψαροπά σε μοίρα μισθακτικό μέλος με αναπληρωματικό τον Μιχάλη Ψαροπά, Συντάγελου Νομική. Με αναπληρωματική κόμελος στην Σαρούκου Ειρήνη, Λιμενάρχης και ο εκπρόσωπος αντιπολίτης. Κάτρης. Κάτρης. Με αναπληρωματικό τον Μιχάλη Αναστάσιο. Κάτρης Μιχάλης. Με αναπληρωματικό τον Μιχάλη Αναστάσιο. Ωραία. Λοιπόν, ίσως αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία δεν τα έχουμε συζητήσει. Λοιπόν, όμως η σύνθεση του ΔΣ του Νομικού Ταμείου, επειδή δίνει τη δυνατότητα στην ουσία να έχει 6 δημοτικούς συμβούλους μαζί με τον πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται στη φάση αυτή, και η θέση των εργαζομένων που εκπροσωπείτε, που δεν έχουμε, είμαστε ΔΣ κάτω από 10, άρα στη φάση αυτή πάει πάλι Δημοτικός Σύμβουλος. Θεωρώ ότι τη θέση του πολίτη που έχετε μέσα θα πάρει ένας Δημοτικός Σύμβουλος και συγκεκριμένα από τη δική μας παράταξη, ότι έχουμε διαχειριστεί αυτή την περίοδο, έχουμε θέματα ανοιχτά και πρέπει να είμαστε παρόντες. Δείτε το, διότι υπάρχει θέμα. Κούρκη Μιχάλη, Γιανικουρή Νικήτα. Πεςτε τις ιδιότητες, κύριε Δημαρχέ. Πρόεδρος Μιχάλης Κούρκης, Αντιπρόεδρος Γιανικουρής Νικήτας, Τρουμουλιάρης Απόστολος, μέλος τακτικό, αναπληρωματικό μέλος Ψαροπά Ελένη, Ψαροπά Σεμίρα μισθακτικό και αναπληρωματικό μέλος Μιχάλης Ψαροπάς,
Αλεξανδράκη Μαρία και αναπληρωματική συνδάγγελου νομική λιμενάρχης Κάτρης Μιχάλης Τριακίνης Αναστάσεως. Οπότε πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Ναι, προχωρούμε σε ψηφοφορία. Ονομαστικά, κύριε σε σπίτι αλλού νου.